πληροφορίες για το τηλεφώνημα με την κυρία Λουτ. Επιστρέφουμε λοιπόν στην αίθουσα σύνταξης και στον πολιτικό μας συντάκτη Χρήστο Χαραλάμπους. Χρήστο, δικός σου ο λόγος. Και πάλι, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με μια αποκάλυψη, Πέτρα, κυρίες και κύριοι, που εξηγεί και το μεγάλο τόρο που γίνεται για τα πρακτικά της 4ης Ιουλίου. Δεν είναι μόνο θέμα διαφωνίας με τον Ακιντζή, αλλά και με την ίδια την κυρία Λουτ. Καθώς όπως σήμερα ενημερώθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί στην τελευταία συνάντησή της με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας 3 και 4 Φεβρουαρίου, παρουσίασε προσχέδιο για τον προσανατολισμό της και το πώς βλέπει τα πράγματα για τους όρους αναφοράς, που υιοθετούσε στην ουσία τις παραμέτρους του πλαισίου όπως τις κατέγραψε ο ΕΙΤΕ, 30 Ιουνίου δηλαδή, και όχι όπως διευκρινίστηκαν από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα την 4η Ιουλίου. Το εν λόγω προσχέδιο απέρριψε ο Πρόεδρος και ουδέποτε κατατέθηκε. Από εκεί λοιπόν προέκυψε όλη η ιστορία και η απέτηση της Λευκωσίας προς την Αμερικανίδα να ψάξει και να μάθει όλα όσα έγιναν την κρίσιμη μέρα. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν εξηγούνται οι εξελίξεις, αλλά βεβαίως και οι αντιπαραθέσεις των τελευταίων ημερών. Άλλαξε τελικά η εικόνα που έχει η κυρία Λουτ? Σύμφωνα πάντα με τα όσα λέχθηκαν στο Εθνικό και πληροφορηθήκαμε, κατά το τελευταίο τηλεφώνημα του Προέδρου Αναστασιαδή με την Αμερικανίδα, φέρεται να του είπε πως είναι πλέον σε γνώση της ότι όντως έγινε συνάντηση την 4η Ιουλίου, ότι δόθηκαν κάποιες διευκρινήσεις, αλλά και ότι δεν υπάρχουν πρακτικά. Αυτό που μαθαίνουμε είναι πως το γρίφο του τι έγινε έλυσαν κάποιες προσωπικές σημειώσεις των Ηνωμένων Εθνών, που σε καμία περίπτωση όμως είναι αρκετές για να οδηγήσουν σε πλήρη υιοθέτηση των θέσεων της Λευκωσίας. Και κάπου εδώ είναι που μπαίνει και η ουσία ότι είτε το αποδείξουμε είτε όχι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμφωνία από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να μπει σε αμοιβαία αποδεκτούς κατά την οδηγία του Γενικού Γραμματέα. Υπενθυμίζω, όρους αναφοράς. Μαθαίνουμε επίσης ότι υπήρξε μια κάποια αντιπαράθεση στη διάρκεια του Εθνικού Συμβουλίου μεταξύ του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, ο οποίος υπέμνησε στον κύριο Αναστασιάδη ότι ουδέποτε αμφισβήτησε ότι όλα αυτά λέχθηκαν. Μάλιστα, ο Πρόεδρος διάβαζε, μαθαίνουμε, από απομαγνητοφωνημένο ηχητικό ντοκουμέντο. Η διαφορά των δύο, όπως καταγράφηκε σήμερα, είναι στο κατά πόσο θα πρέπει να υπάρξει εκ των προτέρων συμφωνία με τον Ακιντζή ή αποδοχή των παραμέτρων ως επικεφαλίδες και συζήτησή τους στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων. Κάτι που δεν αποδέχεται το Προεδρικό, γιατί όπως μας λέχθηκε, είναι σαν να χάνεται το σημαντικότερο και εκτιμένο των συνομιλιών, που είναι η κανονικότητα του κράτους, όπως τη ζήτησε ο κύριος Γκουτέρες. Και επειδή αναφερθήκαμε σε αυτό, να σας πω κλείνοντας ότι μαθαίνουμε επίσης ότι απορρίφθηκε από τον Νίκο Αναστασιάδη η εισήγηση να ζητήσει προσωπικές διευκρινήσεις από τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού. Κάτι που όμως ζητήσαμε να πράξει η Τζέιν Χολούτ. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Χρήστο, για το ρεπορτάζ με τη συμμετοχή.